Κύριε εντεταλμένε σύμβουλε της περιφέρειας, κύριε Γιώργο Πιτσούλη, που έχετε την ευθύνη για τις κινητές μονάδες, ότι οι κινητές μονάδες βγήκαν έξω. Θα ξεκινήσουν και πάλι αυτό το πραγματικά σωτήριο ταξίδι, ταξίδι ζωής σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Βεβαίως είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση να αρχίσουμε πάλι τον πόλεμο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το απόγευμα από το Γάζι σε συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου σήμερα και αύριο. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα είμαστε μπροστά στην περιφέρεια Κρήτης και όπου θα γίνει και η φωταγώγηση της περιφέρειας Κρήτης στα Ροζ. Το θυμάστε κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, σηματοδοτώντας έτσι τη νέα χρονιά, τις 365 μέρες που βάζουμε μπροστά μας για να ξεκινήσουμε πάλι μέχρι τις 31 Οκτώβρη να πολεμάμε αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι ο μαστογράφος ξεκινάει μια περιοδία με πολλούς δήμους σε όλη την Κρήτη. Αυτό θέλω να κρατήσω ως πληροφορία, αν μπορεί να βγει αυτή η πληροφορία. Θα σας πω αμέσως. Έχουμε ένα πρόβλημα. Τώρα υπάρχει μάλλον ένα ερώτημα. Πού είναι ο μαστογράφος τώρα 1,5 χρόνο? Γιατί δεν υπάρχει πουθενά? Γιατί υπάρχει σποραδικά μάλλον? Η απάντηση είναι πέρα από το πρόβλημα που υπήρχε με την πανδημία και ξέρουμε ότι είχαν όλα αυτά και θέλω μετά να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα επίσης, ότι δεν έχουμε τεχνολόγο. Έχει βγάλει η Περιφέρεια Κρήτης 2 φορές προκήρυξη για να προσλάβει τεχνολόγο. Ξέρετε, είναι οι τεχνολόγοι, η βοηθεία τεχνολογικών εργαστηρίων και δεν έρχεται κανείς. Μάλλον υπάρχει ένδυα στην ειδικότητα και έτσι βασιζόμαστε στην εθελοντική προσφορά και εργασία διάφορων καλών φίλων που έχουν αυτή την ειδικότητα και μπορούν κάποια απογεύματα ή κάποια πρωινά να προσφέρουν. Εγώ θέλω να κάνω έκκληση και αν με ακούει κάποιος τεχνολόγος, τις επόμενες μέρες θα ξαναβγεί η προκήρυξη. Ας έρθουν να βάλουν τα χαρτιά τους στην περιφέρεια να λειτουργήσει πια χωρίς σταματημό αυτή η μονάδα όπως το έκανε παλιά. Έχουμε αυτό το πρόβλημα που δεν ξεπερνιέται. Συγγνώμη κύριε Πιτσούλη, μπορούν να γίνουν αιτήσεις και από επαγγελματίες, από τεχνολόγους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε κάποια άλλη γωνιά της χώρας και να τους ενδιαφέρει και σας ακούν αυτή την ώρα? Ας σας πω, όταν βγαίνει η προκήρυξη τη στέλνω στις ομοσπονδίες και στους συλλόγους των τεχνολόγων για να λάβουν γνώση όλοι και το ανακοινώνουν στα μέλη τους. Άρα το γνωρίζουν σε όλη την Ελλάδα. Και πάλι όμως έχουμε το ίδιο πρόβλημα. 2 φορές προκήρυξη. Δύο φορές προκήρυξη, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, και δεν ήρθε κανένας. Και μάλιστα με πολλά έντονα και επίμονα τηλέφωνα. Και προσέξτε, επειδή πρόκειται. Ξεφεύγουμε τώρα από το θέμα, αλλά είναι σημαντικό. Επειδή πρόκειται για σύμβαση έργου, μπορεί κάποιος τεχνολόγος που δουλεύει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο να έρθει τα πρωινά σε εμάς και το απόγευμα πολύ εντάξει να πηγαίνει στη δουλειά του την άλλη. Νόμιμα, νομιμότατα. Αλλά και πάλι δεν είχαμε αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, εμείς θα τη βρούμε τη λύση. Σημαντικά είναι ότι δεν καταθέτουμε τα όπλα και αυτό είναι και η κεντρική ιδέα όλου του εγχειρήματος. Να ξέρετε ότι, και το σχόλιο που ήθελα να κάνω πριν, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπάρχει μια μελέτη που έδειξε ότι είχαμε πάρα πολύ μικρή συμμετοχή των γυναικών στην μαστογραφίες σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο καμπανάκι το οποίο πρέπει να το... Ξέρετε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό που χάσαμε. Να το κερδίσουμε. Και γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλες τις γυναίκες να μην το αφήσουν. Να έχουν την πρόληψη πάνω-πάνω. Είναι μια μάχη που αν την αφήσουμε θα γίνει άνηση, κυρία Δουλγεράκη. Και δεν θέλουμε να γίνει άνηση. Θέλουμε να τρέξουμε τώρα και να κατακτήσουμε το χαμένο χρόνο που αφήσαμε λόγω της πανδημίας και πέρασε. Φοβηθήκαμε και συνεχίζουμε να φοβόμαστε. Πριν από λίγο ακούσατε τι είπα κύριε Πιτσούλη. Βεβαίως. Ότι απευθύνομαι όχι μόνο στις γυναίκες, απευθύνουμε και στους συζύγους και στους πατεράδες και στους αδελφούς να παροτρύνουν τις γυναίκες της οικογένειας, επειδή μιλάμε για εξέταση που σώζει ζωές και ο καρκίνος του μαστού είναι πρώτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες. Να τις κατευθύνουν και να τις βοηθήσουν να πιστούν ότι πρέπει να κάνουν αυτή την εξέταση. Δεν είναι τίποτα, πιστέψτε με, δεν υπάρχει ακτινοβολία, το λέω κυρίω Δουλγεράκη, γιατί έχουμε κάνει μια τεράστια μελέτη στην περιφέρεια Κρήτης με 4.000 γυναίκες που προσήλθαν στο μαστογράφο τα προηγούμενα χρόνια και είδαμε για ποιους λόγους δεν έρχονται.
Και είδαμε και για ποιους λόγους μπορούν να έρθουν και ποιοι βοηθάνε. Και είναι πολύ σωστά το λέτε. Βοηθάνε οι σύζυγοι, βοηθάνε οι γιατροί της, βοηθάει η οικογένεια, βοηθάει ο περίγυρος. Πήγαινε να κάνεις τη μαστογραφία, δεν είναι τίποτα και δεν έχει και κόστος ιδιαίτερο. Τα νοσοκομεία είναι δωρεάν, στα ιδιωτικά είναι μια ελάχιστη συμμετοχή. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Αν το αφήσουμε και σε κάποιες κυρίες προκύψει κάτι και το αφήσουμε, η μάχη γίνεται πολλές φορές άνηση. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, που είναι το πιο βασικό, ότι αυτή την ώρα σε όλη την Ελλάδα ή από όλη την Ελλάδα δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον κανένας για την κάλυψη αυτής της θέσης του τεχνολόγου, παρά τις δύο προκηρύξεις. Απευθύνεται έκκληση αυτή την ώρα και λέτε ότι μπορεί κάποιος ακόμα και αν εργάζεται σε κάποιο κέντρο, είναι νομιμότατος, ας πούμε. Είναι σύμβαση έργου, γνωρίζουμε. Έτσι, είναι σύμβαση να έργου. Πάει και στο μαστογράφο, στην κινητή μονάδα εννοούμε, να δουλεύει και στο κέντρο του, αρκεί να καταφέρει αυτή η μονάδα να λειτουργήσει και πραγματικά να σώσει ζωές. Γιατί μιλάμε για κινητή μονάδα που σώζει ζωές. Το έχει αποδείξει τόσα χρόνια τώρα, από το 2007-2008. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε ενδεχόμενα με το πέρασμα του χρόνου τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για εκείνη την άλλη μονάδα, ή απλά έχει μπει στην άκρη οδοντιατρική. Δεν έχει μπει καθόλου στην άκρη. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε νεότερα. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Μου βγάζετε πληροφορίες. Εντάξει κύριε Πιτσούλη, τα λέμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα και για την κινητή μονάδα, την οδοντιατρική μονάδα. Βεβαίως. Απευθύνεται στα παιδιά μας για παιδιά. Την ιστοματική τους υγιεινή. Έτσι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλημέρα. Γεια σας.